Πάμε τώρα να δούμε το παρασκήνιο της σύλληψης δύο Ηρακλειωτών στο Μυλοπόταμο για χασίς. Να επιστρέψουμε στο στούντιο του Ρεθύμνου. Η Στέλλα Μαθιουδάκη θα μας πει περισσότερα. Έχθες το πρωί έκαναν εξόρμηση στο Μυλοπόταμο δύο Ηρακλειώτες 55 και 59 ετών, φεύγοντας όμως από το Μυλοπόταμο. Τα νέα δεν ήταν καλά, καθώς το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου τους έκανε έλεγχο και τους συνέλαβε. Πέρασε χειροπέδες τους δύο άνδρες, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν 118 γραμμάρια χασίς. Βέβαια, κατασχέθηκαν τα δύο κινητά τους τηλέφωνα αλλά και το όχημα στο οποίο επέβαιναν ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών. Θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο άνδρες, λέει η αστυνομία, είχαν μεταβεί στο Μυλοπόταμο για να προμηθευτούν χασίς από την περιοχή, πηγαίνοντας όμως προς το Ηράκλειο και ενώ ήταν ακόμα στα όρια του ορεινού όγκου του Ψιλορίτη, συνελήφθησαν. Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν ότι τα ναρκωτικά τα είχαν για δική τους χρήση. Παρά τα αυτά όμως, Κατερίνα, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Σε ευχαριστώ πολύ.